Βιάζει πίστα, άμα το έχεις ημούτος.
κερδίσαμε το παιχνίδι. Το παιχνίδι πήγε πάρα πολύ καλά για μας το πρώτο ημίχρονο, ίσως πιο καλά από ό,τι περιμέναμε. Στο δεύτερο, δυστυχώς, η πίεση που ήταν πολύ καλή από το Βελβεντό μας οδήγησε σε κάποια λάθη, τα οποία έκαναν το μάτς έτσι, το ισορρόπησαν κάπως, το Βελβεντό μείωσε. Τελικά όμως στο τέλος καταφέραμε και πήραμε την νίκη που ουσιαστικά αυτό ήταν αυτό που θέλαμε ουσιαστικά. Μπορούσαμε να πάρουμε και το παιχνίδι με μεγαλύτερη διαφορά, αλλά θεωρώ ότι από τα λάθη που κάναμε σήμερα θα βελτιωθούμε για τη συνέχεια. Πώς βλέπεις τη συνέχεια του πρωταθλήματος? Η συνέχεια του πρωταθλήματος είναι, τη βλέπω θετικά. Βέβαια είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο ουσιαστικά είμαστε στην αρχή ακόμα του πρωταθλήματος. Είμαστε σχεδόν 5-6 ομάδες που διεκδικούμε μια θέση στην τετράδα και αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι με παιχνίδι, εμάς στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι και μέσα και έξω από την έδρα μας, ώστε να βγούμε όσο το δυνατόν ψηλότερα στην κανονική διάρκεια. Καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα του Λασάνη. Ήθελε περισσότερο το παιχνίδι, νομίζω ήταν, μπήκαν πολύ αποφασιστικά μέσα στο παιχνίδι. Από το πρώτο δευτερόλεπτο είχαν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και για όλο το πρώτο ημίχρονο και το τρίτο δεκάλεπτο κάπως έτσι ξεκίνησε. Απλά προς το τέλος λίγο το τρίτο δεκάλεπτο και σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο νομίζω ότι η πίεση που ασκήσαμε άλλαξε την μορφή του παιχνιδιού. Θεωρώ ότι κλείσαμε το παιχνίδι και από εκεί και πέρα αν μας άφηναν και μιλάω ξεκάθαρα για τα σφυρίγματα, πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι. Μιλάω μόνο για τα τελευταία 12 λεπτά που όσες φορές φτάσαμε το παιχνίδι στους 2 και στους 3 πόντους υπήρχε πολύ μεγάλη ανέχεια και στο σκληρό παιχνίδι του αντιπάλου και στις επαφές τις δικές μας. Αν δείτε τις βολές είναι τεράστια διαφορά. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε και άλλα παιχνίδια. Μήπως φανήκατε και επηρεασμένοι από τον τραυματισμό στο... Ο Κώστας καταρχήν είναι καλά, ευτυχώς είναι καλά. Νομίζω ήταν ένα σοκ, γιατί το να βλέπεις ένα συμπαίκτη σου να πέφτει λιπόθυμος δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Όλα τα παιδιά και εγώ, το ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση, είναι καλά, μιλήσαμε, όλα καλά. Καλά είναι, έτσι. Όλα καλά. Ευχαριστώ, Μιχάλη.